Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο πάντοτε το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία, μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη χριστιανική ιστορία, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν πράγματι είναι αναγκαίο μέσα στην προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή, την εκκλησιαστική μας ζωή, η Πεντηκοστή, δηλαδή η βάφτιση εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στις αιτίες που έκαναν το φοβερό αυτό κίνημα της Πεντηκοστής που άρχισε παγκόσμιο πλέον στην Αζούζα να εκφυλιστεί. Και είχαμε πει επιγραμματικά ότι οι βασικές αιτίες ήταν πρώτον ότι μετατράπει το αμυγές πνευματικό αυτό κίνημα σε σύμμικτο πλήθος, καθώς πολλοί εισήλθαν από άλλες νοοτροπίες, λογικές, πρακτικές, θεολογίες και αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο διαιτήρησαν όμως αυτές τις άλλες ιδέες που διαμορφώθηκαν σε νεωτερικές ιδέες, σε νεωτερισμούς που μόλυναν αλλά και άρχισαν να διαφθείρουν την αγνότητα, την καθαρότητα του κινήματος της Πεντηκοστής. Πρώτον λοιπόν το σύμμικτο πλήθος. Το δεύτερο ήταν μετά το σύμμικτο πλήθος ήταν εύκολο πια να μπει το φρόνημα του κόσμου μέσα στην εκκλησία της Πεντηκοστής που διακρινόταν για την απλότητα, για την ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού, για τον αγιασμό και ιδιαιτέρως για την εξήτηση των πνευματικών, για το ζήλο στα πνευματικά με την προσευχή στα γόνατα. Μπήκε λοιπόν το κοσμικό φρόνημα και αντικατέστησε τις προσευχές και τη λατρεία του Θεού και την εξήτηση του Θεού με μουσικά όργανα και με οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες με χαρακτήρα διασκέδασης πνευματικής, εκκλησιαστικής, εν πάση περιπτώσει μορφής διασκέδασης. Αυτό οδήγησε πλέον σε υπερηφάνεια, οδήγησε πλέον σε αλλαγή του μοντέλου της ευλογίας του Θεού. Από πνευματική στα επουράνια, σε μία διαφοροποίηση της λογικής της ευλογίας, σε οικονομικές ευλογίες, σε αυθονία. Γνωστό είναι και το κίνημα του Prosperity Gospel, δηλαδή του Ευαγγελίου της Ευημερίας, ώστε πια ήρθανε στην επιφάνεια φιλαργυρία και πλεονεξία που κρύβονταν βαθιά μέσα στον άνθρωπο, τον παλαιό όμως άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο το πνευματικό, το φυσικό και το σαρκικό άνθρωπο. Στη συνέχεια μπήκε το πνεύμα της φιλοδοξίας και της υπερηφάνειας και της φιλοπρωτείας, άρχισαν να δημιουργούνται μοντέλα κηρύκων και γενικά ανθρώπων που διέπρεπαν, δημιούργησαν ένα καινούριο επίπεδο μέσα στον χριστιανισμό αυτόν κόσμο του κινήματος Πεντηκοστής, καθώς δημιουργήθηκαν ηγέτες, ηγήτορες, ιδιαίτεροι άνθρωποι, οι οποίοι όμως είχαν πλέον χολιγουντιανό προφίλ και όχι το προφίλ του ταπεινού και του εξητούντος το Πνεύμα το Άγιο. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να μπαίνουν πια ετεροδιδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία, αλλοιώνοντας το αρχικό Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς το έβλεπαν πλέον πολύ αυστηρό, πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο να το ακολουθήσουν, αλλά μπήκαν και αιρέσεις από υπερηφάνεια και άλλες φιλοδοξίες που δημιουργούνταν μέσα στην καρδιά των ανθρώπων εκείνων. Έτσι λοιπόν έχασε τη ζωντάνια του και τον αυθορμητισμό, αλλά και από εκκλησία πραγματικά μίμησης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας έγινε εκκλησία ανθρώπινη, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητα πια και να μεταμορφωθεί η εκκλησία αυτή, να είναι απαραίτητη η οργάνωση με ανθρώπινους τρόπους και έτσι να χάσει η εκκλησία το χαρακτήρα της που είναι το σώμα του Χριστού, ώστε από οργανισμός να γίνει μια οργάνωση ανθρώπινη. Και τούτο γιατί εξέλιπαν πια όχι εξέλιπαν διακονίες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και έτσι οι εκκλησίες πια έπρεπε να διοικούνται από ανθρώπους. Δεν υπήρχαν τα μεγέθη
του Πνεύματος του Αγίου, των ανθρώπων του Πνεύματος του Αγίου που ανεδείκνυε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα στο κίνημα της Πεντηκοστής. Το αποτέλεσμα δε έβδομον ήταν να εμφανιστούν συμπτώματα φοβερής αμαρτίας, πορνεία, νυχία, ακαταστασία, κλοπές, πράγματα τα οποία εσχρόνεστη και λέγει. Όμως, αγαπητέ, εδώ να σας θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουν ο αγαπητός Χάρης ο Σβεστάς και Κώστας Τρακιώτης. Όμως, αγαπητέ Κώστα, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μείνει ότι ήθελες να αναφερθείς και όχι μόνο στην πτώση της Ασούζας αλλά και εν γέννη του αρχικού κινήματος Πεντηκοστής, αλλά και στην πτώση γενικά του κινήματος Πεντηκοστής σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αλλά βασικά και στο πέρασμα των ετών. Ναι, βασικά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα εκφυλιστικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην Αζούζα δεν έμειναν μόνο στην Αζούζα, αλλά επεκτάθηκαν σύν το χρόνο και σε όλα τα άλλα πεντηκοστιανά κινήματα με πολύ πολύ πιο έντονο τρόπο, δυστυχώς. Δηλαδή, αν ας πούμε η Αζούζα εξέκλεινε από το αρχικό της μοντέλο επειδή δέχθηκε άλλου είδους επιρροές, τις οποίες περιγράψαμε την προηγούμενη φορά, αυτό ακριβώς συνέβη και σε πολύ πολύ εντονότερη κλίμακα σε μεταγενέστερες εκχύσεις. Στο πέρασμα των αιώνων. Ακριβώς. Των Για παράδειγμα, το 1992 η Επιτροπή Πνευματικής Ζωής των Συνάξεων του Θεού, το Assembly of God, όπως ακριβώς, μια πεντηκοστιανή μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη εκκλησία παγκόσμια. Ναι, ομολογεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιελθεί και παραδέχεται αυτή την πνευματική παρακμή θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Και λέει συγκεκριμένα το ερώτημα. Είναι οι συνάξεις σχεδιασμένες για αναψυχή, διασκέδαση και διέγερση ή είναι οίκος οίκη προσευχή με σκοπό να φτάσουν στη βαθύτερη ανάγκη εξίσου και του Αγίου και του Αμαρτωλού? Είναι η εκκλησιαστική μας ζωή ένα λούστρο, μία ζάχαρη πάνω από την κοσμική κουλτούρα και συνθήκη, ή η ζωή μας έχει ριζοσπαστικά αλλάξει εν Χριστώ ως προς τον τρόπο που σκεπτόμεθα και ενεργούμε? Πότε έχει γραφεί αυτό? Αυτό έχει γραφτεί το 1992. Πρόσφατα. Ναι, λίγο πιο πριν, στο Sunderly From Heaven από τον Μπρούμπακ, γράφονται τα εξής. Τι σημαίνει αυτό, Sunderly? Ξαφνικά και από τον Παράδεισο. Είναι μια επικεφαλίδα που την ερμηνεύουμε. Ενός βιβλίου. Ναι, ενός βιβλίου. Υπάρχει μια γενική κατάπτωση, γράφει, του ζήλου και της μαθητείας στις συνάξεις του Θεού της Αμερικής. Αυτή η λυπηρά διαπίστωση δεν είναι κάτι το νέο. Μέσα στα χρόνια, από τις σελίδες του Πεντηκοστιανού Ευαγγέλματος, είναι επάγγελμα πια. Ευάγγελμα. Είναι περιοδικό. Και άλλων περιοδικών, οι ανταποκριτές ρωτούν, είναι η Πεντηκοστή η αναζωπήρωση που ήταν στην αρχή? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι ομολογούν ότι το αζουζιανό μοντέλο, η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου που επέπεσε τότε, έχει τώρα πλέον αρχίζει καλά-καλά να μην υπάρχει ίσως. Και αυτό έχει την αιτία του σε αυτά τα οποία είχαμε προαναφέρει τις άλλες φορές. Όμως, εδώ είναι που θέλω να πω το εξής. Στο Like a River, το 1961 που το έγραψε πάλι ο Μπρούμπακ, λέει τα εξής. Υπήρξαν καταρχάς, να πούμε, διάφορα ενθουσιαστικά φαινόμενα τα οποία στην πραγματικότητα οδήγησαν σε τεχνικές οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπουμε ψευτοβαπτισμού στο Πνεύμα του Άγιο. Παρουσιάστηκαν τεχνικές μέθοδοι για να λάβει κάποιος Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, λέγε ό,τι λέω. Αυτά δεν υπήρχαν στην Αποστολική Εκκλησία. Και δεν θέλουμε να υπάρχουν και στις μέρες μας. Όταν κάποιος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, το λαμβάνει γιατί εξητάει τον Θεό χωρίς ανθρώπινα τρίκ. Από τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τέτοιο, επόμενον είναι μετά να οδηγηθούμε σε αδιέξοδα και σε αμφισβητήσεις κάποιου πράγματος το οποίο τελικά δεν λάβαμε. Ή το έλαβα, δεν το έλαβα. Αυτά όλα
οφείλονται πού? Οφείλονται στην απομάκρυνση από την απλότητα, στην απομάκρυνση από την γνήσια εξήτηση, από την νηστεία. Ο Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έθεσε προϋποθέσεις για να λάβει κάποιο πνευμάγιο. Δηλαδή τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και τότε εγώ θα στείλω προς εσάς τον Παράκλητο, για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Δηλαδή υπάρχει ότι το γεγραμμένο που λέει ότι ο Κύριος δίδει το Πνεύμα το Άγιον στους πειθαρχούντας. Δηλαδή, τι είναι πειθαρχούντας, δηλαδή είναι τέλειοι? Όχι, αλλά κάνουν έναν αγώνα. Να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού, να πολεμούν τον εαυτό τους, να εξητούν, να πράττουν τις εντολές του, γιατί οι εντολές του Κυρίου βαρύε δεν είναι. Όλα αυτά τα πράγματα αντικαταστάθηκαν με ανθρώπινα επινοήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε νόθες πεντηκοστές. Πράγμα το οποίο οδήγησε σε μεγάλα διέξοδα. Και εκεί είναι που γράφει στο Like a River ο Μπρούμπακ, ότι αυτοί δεν έλαβαν τίποτα άλλο παρά μια εμπειρία που γέννησε αμφιβολίες μέσα στο μυαλό τους σχετικά με τη δυνατότητα του βαφτίσματος με Άγιο Πνεύμα, και δεν πρόσθεσε εντελώς τίποτα στη ζωή τους. Ενώ όταν επιπέφτει το Πνεύμα το Άγιο, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Γίνεται άλλος άνθρωπος. Γίνεται άλλος άνθρωπος. Επιπλέον δε, σε όλα αυτά προσετέθηκαν και διάφοροι νεοτερισμοί, όπως είπατε σε προηγούμενη εκπομπή. Λειτουργικοί νεοτερισμοί. Κρουστά όργανα, χοροδίες, ηλεκτρονικά μέσα, προτζέκτορες αντί αυτά των υμνολογίων. Είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο που λες τώρα? Όχι, αυτό δεν είναι γραμμένο. Είναι πράγματα τα οποία προέκυψαν και καταγράφονται από την ιστορία. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια πλαστική λατρεία και αναψυχή, παύλα αναψυχή, που δεν είχε σχέση με την εναγείο πνεύμα τη λατρεία. Μάλιστα, ο Μπάτλερμαν γράφει ότι στην Αζούζα ψέλναμε χωρίς υμνολόγια κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά η παρουσία του ήταν τόσο έντονη που δεν υπήρχε τίποτα το ανθρώπινο. Ο Τόμλισον, ο Αμβρόσιος Τόμλισον, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους απαρχείς εργάτες της έκκλησης του Πνεύματος του Αγίου, θα πει το εξής: όσο περισσότερες εκκλησίες και κηρύγματα είναι χωρίς προσευχή που φέρνει την ένδυση εξύψους, τόσο περισσότερο θα χειροτερεύουμε. Αυτό το είπε το 1920. Όλα αυτά δηλαδή τι αποδεικνύουν? Αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινες επεμβάσεις και σοφιστίες τελικά διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο. Το να προσπαθήσει κάποιος με διάφορες πλαστικές ευλογίες, με μουσική υπόκρουση ενδυόμενες, να φέρει την παρουσία του Θεού με έντεχνο τρόπο, αυτό δεν βοηθάει. Εμείς βλέπουμε ότι στην ημέρα της Πεντηκοστής ακούστηκε ήχος, αλλά ο ήχος ήταν από τον ουρανό, δεν ήταν ήχος από τη γη, δοσμένος. Εκεί λοιπόν τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, να εξελίσσονται δυσμενώς. Οδηγηθήκαμε σε μέγα τσέρτσες, μεγάλες εκκλησίες, όπου το κήρυγμα πια άρχισε να αντικαθίσταται ή να, εν πάση περιπτώσει, μειούται χάριν διαφόρων μουσικών μπαντών. Και από όλες τις δραστηριότητες. Και όχι μόνο. Και από πολλές δραστηριότητες. Σπα, κομμωτήρια, οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα που έχουν στον κόσμο, τη βρίσκει κανείς εύκολα μέσα στις mega churches. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουμε διάφορες μεθόδους έξαρσης με σκοπό να υπάρχουν πλαστικές ευλογίες. Κάθε πρακτική βλέπουμε ότι εξαγιάζει εκστασιακούς χορούς με εν πνεύματι, ιστερικά γέλια, διάφορες αλλοπρόσαλες συμπεριφορές. Όλα αυτά τελικά... Και αυτά βαφτίζονται και χαρίσματα, μάλιστα, έτσι. Ακριβώς. Όλα αυτά και το κυριότερο, όλα αυτά εξαγιάζονται τελικά. Σου λέει είναι από τον Θεό. Ευλογηθήκαμε σήμερα. Συμμονία. Νέας μορφής συμμονία είναι αυτή. Όπως η καθολική. Εκεί λοιπόν είναι που τα πράγματα πλέον άρχισαν να χαλάνε. Και πολύ, μάλιστα, έτσι. Ναι, και εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε κάλλιστα για μια κατάσταση αποστασίας πια. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την απομάκρυνση από εκείνο το μοντέλο του Αζουζιανό, και να το πω πιο καλά και πιο σωστά, από το αποστολικό μοντέλο. Γιατί η Αζούζα είναι μια προσπάθεια που έγινε, που πλησίασε το αποστολικό πρότυπο. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Στο αποστολικό πρότυπο δεν είχαμε τέτοιου είδους ανθρώπινες επινοήσεις και εφευρήματα.
Βέβαια εδώ, επειδή είπες πια για αποστασία και αμαρτία, ναι, τα φαινόμενα πλέον της αποστασίας είναι έντονα μέσα σε αυτές τις εκκλησίες. Βλέπουμε γυναίκες να κηρύττουν, να γίνονται ποιμένισες, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει σε γυναίκα δεν επιτρέπω να διδάσκει, να μιλάει μέσα στην εκκλησία. Βλέπουμε διαστροφή ακόμη, όχι συναισθηματική, αλλά πλέον ανθρώπινη, σεξουαλική διαστροφή, να επιβραβεύεται. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια επιλογή που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν αμαρτία. Η νομιμοποίηση αυτού του προβλήματος. Βλέπουμε πια αυτή τη διαστροφή να παίρνει διαστάσεις νομιμοποίησης και αποδοχής μέσα στις εκκλησίες. Το που είπε ο καθαγιασμός. Τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μιλάει για ότι αποτελεί ένα φοβερό αμάρτημα σοδομισμού και εγωμορισμού. Δεν είμαστε εναντίον των αμαρτωλών, ούτε ο Χριστός εναντίον των αμαρτωλών. Ο Χριστός αγαπάει όλους μας γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Αμήν. Αλλά είμαστε ο Λόγος του Θεού και εμείς θέλουμε να είμαστε εναντίον της αμαρτίας. Ο Χριστός μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπάει τους αμαρτωλούς. Γιατί εις πολλάπτε ο μενάπαντες. Δεν κατακρίνουμε λοιπόν τους αμαρτωλούς, αλλά λέμε ότι όταν η Εκκλησία απομακρυνθεί από το μοντέλο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, από τη συνταγή που είναι ο Λόγος του Θεού, η εξήτηση δια Πνεύματος Αγίου, που είναι ο αγιασμός ο προσωπικός, ο οικογενειακός και ο εκκλησιαστικός, όταν χάσουμε αυτή την ευλογημένη συνταγή και δεν μιμούμεθα πλέον τους Αγίους Ανθρώπους του Θεού, τότε η απομακρύνση από το Θεό παίρνει διαστάσεις απόλυτης αμαρτίας τελικά και μάλιστα εξαγιασμένης με ένα μανδύα χριστιανισμού, εκκλησίας και ακόμη και λόγου Θεού. Είναι βέβαια κατάντημα αυτό για τις εκκλησίες, για τους ανθρώπους, για τους πιστούς, αλλά είναι κατάντημα και για μας, που σημαίνει ότι επειδή δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε, δεν θέλει ο Θεός να τους κατακρίνουμε και ο Θεός να μας συγχωρέσει αν πέσουμε κάποια φορά σε αυτό το αμάρτημα, γιατί είναι αμάρτημα, αυτό που θέλει ο Θεός είναι να διακρίνουμε τον εαυτό μας μέσα μας, τις οικογένειές μας, την εκκλησία μας, που μας έχει βάλει ο Θεός, φροντίζοντας και προσέχοντας να μην απομακρυνθούμε από το αποστολικό μοντέλο. Ακριβώς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εντάχει στην εκκλησία της Περγάμου, θεωρώντας ότι η προτύπωση των φαινομένων και των καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα στις εκκλησίες του σήμερα είναι κατά αντιστοιχεία η εικόνα και η προσομοίωση των γεγονότων που ελάβαναν χώρα στις 7 εκκλησίες και μάλιστα στις 6. Όλα αυτά στα οποία έχουμε αναφερθεί τα βρίσκουμε μέσα στις εκκλησίες αυτές. Η εκκλησία των θυατήρων ήταν η εκκλησία που είχε αλλοιωθεί η τάξη και η ιεραρχία του Κυρίου. Ήταν η εκκλησία στην οποία δίδασκε και προφήτευε και μάλιστα ψευτοπροφήτευε η γυναίκα Ιεζάβελ. Ήταν αυτή η οποία όχι μόνο είχε πάρει ένα στραβό δρόμο, αλλά συμπαρέσυρε με την ανοχή προφανώς του ανδρός της Ποιμένος και τους υπόλοιπους αδερφούς. Κάποιους από τους υπόλοιπους αδερφούς. Η εκκλησία της Εφέσου πραγματικά ήταν η εκκλησία που είχε διαγράψει μία διαδρομή και μάλιστα μία διαδρομή αρκετά επιτυχημένη μέσα στο διάβα του χρόνου, όμως κάποια δεδομένη στιγμή όλα γίνανε μια συνήθεια, γίνανε μια ρουτίνα, με αποτέλεσμα ο Θεός να την εγκαλεί χαρακτηρίζοντας και λέγοντας ότι την πρώτη αγάπη αφήκας. Και τι σημαίνει την πρώτη αγάπη αφήκες? Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, γιατί δεν σημαίνει για μένα ότι η αγάπη σου μειώθηκε. Την άφησες και ψάχνεις να βρεις άλλες αγάπες. Την άφησες. Δεν είναι κλίμακα αγάπης που μειώθηκε, που αυτό είναι κάτι το οποίο αναζωπηρείται, αλλά την άφησες την πρώτη σου αγάπη. Την κοπέλα της νεότητός σου, την παρθένο της νεότητός σου, κάπου την άφησες και ψάχνεις να βρεις άλλες γυναίκες, θελκτικότερες. Δεν σου λέει τίποτα πια. Έτσι. Κάπως έτσι. Έτσι, ακριβώς. Βεβαίως, αναφερθούμε στην Εκκλησία των Λαοδικαίων και η Εκκλησία των Λαοδικαίων έχει μια χαρακτηριστική ιστορία. Η Εκκλησία των Λαοδικαίων, η πόλη της Λαοδίκειας, γενικότερα πήρε το όνομά της από τη Λαοδίκη, τη γυναίκα του Αντίοχου του Δεύτερου. Ξέρετε, ο κάθε ηγεμόνας, ο κάθε βασιλιάς ονομαζόταν και κάπως.
ο αντίοχος ο πρώτος ήταν ο αντίοχος ο σωτήρας. Ο αντίοχος ο τρίτος ήταν ο αντίοχος ο μέγας. Ο αντίοχος ο τέταρτος ήταν ο επιφανής. Ο δεύτερος αντίοχος, ο συγκεκριμένος που έκτισε την πόλη της Λαοδίκειας, ξέρετε πώς ονομαζότανε, Θεός. Ο αντίοχος, ο Θεός. Αυτός λοιπόν έκανε δώρο στη γυναίκα του όχι μόνο μία πόλη, αλλά πέρασε, κατάφερε να περάσει και το φρόνημά του. Ήτανε η προτύπωση της πόλης. Πλούσια, δυνατή, κέντρο επιρροής. Και θα μιλήσουμε για τις επιρροές, γιατί πλέον η Εκκλησία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μιλάμε για τη μεταρρυθμιστική Εκκλησία, για την Προτεσταντική Εκκλησία, αλλάζει χαρακτήρα και αρχίζει και συμμετέχει και σε πολιτικά δρόμενα. Δηλαδή τι κάνει η Εκκλησία? Αυτό το οποίο κάποτε έκανε η Βυζαντινή Εκκλησία, κάποτε έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τώρα βλέπουμε ο Προτεσταντισμός αρχίζει και παίζει συγκεκριμένο ρόλο σε άλλα είδους ζητήματα. Στη δεκαετία του 80, χάρη, έχουμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Βραζιλία 12 ποιμένες Βραζιλιάνους βουλευτές να εκλέγονται. Έτσι. Στη Σουηδία, βεβαίως, στη Σουηδία βέβαια υπάρχει πολιτικό κόμμα της Πεντηκοστής. Είναι πολιτικό κόμμα η Πεντηκοστή. Έχει ιδρυθεί κόμμα. Λοιπόν, και τελικά πού οδηγούν όλα αυτά? Οδηγούν στην Εκκλησία των Σάρδεων. Τελικά πού θα φτάσει ένα νεκρό κουφάρι να είναι η Εκκλησία? Έχεις το όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Μετανόησε. Μετανόησε γιατί έρχεται η κρίση. Και τελικά ποιο συμπέρασμα βγάζουμε? Έχουμε μέχρι τώρα αναλώσει περίπου μια μισή εκπομπή και μιλάμε για μια τελικά φθήνουσα πορεία. Η Αζούζα τι ήτανε? Η Αζούζα ήτανε μια ωραία νικηφόρα μάχη σε ένα πόλεμο που χάθηκε? Ακόμα και στις εκκλησίες της Αποκάλυψης, η εκκλησία των Σμυρναίων έχει μια πολύ δεικτική και χαρακτηριστική προτροπή από τον Κύριο, η οποία λέει «γίνου πιστός μέχρι θανάτου». Του σημαίνει τι? Μη βάζεις όρια. Είμαι πιστός, αλλά μέχρι ένα όριο. Είμαι χριστιανός, αλλά μέχρι ένα όριο. Είσαι χριστιανός μέχρι θανάτου. Αγαπάς τον Θεό σου εξόλης της δύναμης, της διάνοιας και της ψυχής σου. Ή βάζεις το όριό σου. Τελικά τι είναι η Αζούζα? Ένα διάλειμμα? Πάντα στις εκκλησίες του Θεού θα υπάρχει μία Φιλαδελφία. Πάντοτε θα υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο. Πάντοτε μία μικρή δύναμη ανθρώπων. Ο Ηλίας νόμιζε ότι ήταν μόνος του. Ήταν άλλοι 7.000. Πάντοτε θα υπάρχει αυτό το μικρό υπόλοιπο που θα έχει τα χαρακτηριστικά του να μην αρνείται το όνομα του Χριστού και να μην αρνείται και το λόγο της αληθείας. Πως αυτή την εκκλησία θέτει ο Χριστός τα νέα θεμέλια και θύρα νεογμένη για να φέρνει μέσα τα πρόβατα της βροσκής του. Και κανείς δεν θα μπορεί να υπερισχύσει σε αυτή την εκκλησία. Αυτή η εκκλησία λοιπόν έχει τα χαρακτηριστικά ότι δεν αρνήθηκε το λόγο του Θεού και εφύλαξε το λόγο του Θεού. Δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού, αλλά φύλαξε το λόγο του Θεού. Της αληθείας, το λόγο του Χριστού. Άρα λοιπόν είναι μια εκκλησία στην οποία ευαρεστείται ο Θεός. Δεν έχει σημασία από τη δύναμή της, έχει σημασία από την πρόθεσή της, από τον αγώνα της τον καλό, από τη διδασκαλία της. Γιατί είναι γραμμένο ότι σε έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί, όπου οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν, και είναι φοβερό αυτό να το σκεφτείς, δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Δεν είναι απίστευτο. Και είναι αληθινό όμως. Δεν θα μπορούν να σηκώσουν το βάρος της αλήθειας. Δεν θα υποφέρουν, δεν θα αντέχουν την υγιένουσα διδασκαλία. Με αποτέλεσμα να φέρνουν στους εαυτούς τους διδασκάλους που θα τους διδάσκουν κατά τη δική τους επιθυμία. Ώστε να χαίρονται με αυτά που ακούνε, γιατί ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Αλλά σκέψου τον κήρυκα που κηρύττει πράγματα για να είναι αρεστός και το εκκλησίασμα που ακούει πράγματα που αρέσουν στη σάρκα, στην ψυχή, στην καρδιά. Και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται από την αλήθεια, αποστρέφουν την ακοή τους από την αλήθεια και πλέον στρέφονται, παίρνουν το δρόμο της απόλυτης αποστασίας. Σε αυτό ακριβώς που λέτε, ο Βέστ, πρώην Γενικός Επίσκοπος της Εκκλησίας του Θεού, στις ΗΠΑ, στην 65η Σύνοδο,
Η Εκκλησία του Θεού, να σημειώσουμε, το είναι το Church of God. Η μεγαλύτερη πεντηκοστιανική εκκλησία του κόσμου. Ναι, είναι μεγαλύτερη. Ναι. Δεν είναι το Assemblies. Τέλος πάντων, τώρα ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Ναι. Μην ανοίξει. Εκείνο πάντως που λέει είναι, πάνω σε αυτό που είπατε κι εσείς, αγαπητέ Γιώργο, λέει τα εξής. Η όλη ιδέα της ανανέωσης της Εκκλησίας υποδηλεί την πίστη ότι όλα δεν είναι καλά. Εάν πράγματι όλα ήταν όπως θα έπρεπε, δεν θα υπήρχε ανάγκη για ανανέωση και αναζωπήρωση. Πολλοί θέλουν να έχουν αναζωπήρωση χωρίς να κατανοούν ή να παραδέχονται ότι κάτι είναι λάθος. Έχουμε δει πολλές πνευματικές και ηθικές αποτυχίες για να υποκρινόμεθα ότι όλα είναι καλά. Και κλείνει με το εξής. Όλα δεν είναι καλά αφού υπάρχουν χριστιανοί που ικανοποιούνται με τρίκ και σόου αντί να πληρώσουν το τίμημα για την γνήσια αναζωπήρωση. Αυτό που είπατε δηλαδή ότι θα επισορεύσουν διδασκάλους γαργαλιζόμενους στην ακοή. Τι είναι, είναι η άρνηση να πληρώσω το τίμημα και να παραδεχθώ την κατάστασή μου. Επίσης πάλι στο Church of God, στο Social History, λέει το εξής για κάποια μέλη της Εκκλησίας. Ξόδευαν χρήματα στις τελευταίες μόδες και διασκεδάσεις, πιστεύοντας ότι η ζωή έχει περισσότερα πράγματα από το να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ακολούθως, καθώς αυτοί συντάσσονταν με την κοινωνική κουλτούρα, εδώ είναι το μεγάλο θέμα, η εκοσμίκευση, η ταύτιση δηλαδή με το κοσμικό σύστημα, έθεσαν κατά μέρος τα παλιά σημεία του αγιαστικού διαχωρισμού και υποβίβασαν την παραδοσιακή έμφαση του αποχωρισμού από τον κόσμο. Δηλαδή, από τη στιγμή λοιπόν που ο χριστιανός, ας είναι αναγεννημένος, ας είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, δεν συνειδητοποιήσει ότι όλα ξεκινάνε από την διάθεσή του να αποχωριστεί από τον κόσμο, τότε από εκεί πέρα είναι θέμα χρόνου να νερώσει το κρασί και πλέον η Εκκλησία να μην έχει πλέον τη δύναμη την οποία είχε. Έλεγε ο Τόζερ... Να διαφθαρεί το άλλας. Ο Τόζερ, ακριβώς. Έλεγε ο Τόζερ ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Τόζερ ήταν ένας ευαγγελικός άγιος άνθρωπος του Θεού. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σεβόμαστε κάθε χριστιανό, είτε είναι ευαγγελικός, είτε είναι πεντηκοστιανός, είτε ορθόδοξος, είτε καθολικός, από τη στιγμή που έχει πρόθεση αγιασμού. Σε κάποια πράγματα καθαρό. Μπορεί να διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω και πάντοτε έλεγα και το λέω ότι σε όλα τα δόγματα υπάρχουν άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αμήν. Και στους αδελφούς και στους ευαγγελικούς. Ο Τόζερ λοιπόν ήταν ένας ευαγγελικός ποιμένας, άγιος άνθρωπος του Θεού, αγωνιστής, ο οποίος είπε «Αν η Εκκλησία δεν έχει εμφανή διαφοροποίηση με τον κόσμο, τότε έχει εξομοιωθεί με αυτόν και έχει αποτύχει στον προορισμό της». Εδώ θα ήθελα να προσθέσω εγώ ότι υπάρχουν άγιοι άνθρωποι ακόμη και στην Πεντηκοστή. Όχι μόνο στους Ευαγγελικούς, ναι. Ακόμη και στην Πεντηκοστή υπάρχουν άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ναι. Το ξεχάσαμε να το πούμε. Να μην πούμε δηλαδή, γιατί έχουν οι εκκλησίες Πεντηκοστής τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουν ξεπέσει πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Και παρουσιάζονται δύο βασικά πράγματα. Άνθρωποι που λένε καλά πάμε, γιατί δεν αυτοελέγχονται και δεν πάνε στο Θεό να διαπιστώσουν τα λάθη τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ελέγχονται από το Πνεύμα του Άγιο, από τη συνείδησή τους, από το Λόγο του Θεού και λένε δεν πάμε καλά, ελάτε να διαρθωθούμε. Γιατί ποτέ οι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Εμείς οι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε καλά. Ο Λόγος του Θεού λέει εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Όταν λοιπόν ακούς άνθρωπο που λέει καλά πάμε, έχει χάσει το δρόμο του. Όταν ακούς άνθρωπο να λέει πω, Κύριε, ελέησέ μας, βοήθησέ μας, χάλια τα έχουμε κάνει, τότε αυτός πραγματικά είναι σε κατάσταση μετάνοιας, επιστροφής και εξήτησης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και για τις οικογένειές μας. Όταν ο Παύλος, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, έρχεται στο σημείο να ομολογήσει εκείνους που λαλεί πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων κτλ. Να πει ότι εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, γιατί αυτό είπε, λέει, ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι. Τι να πούμε τώρα εμείς. Να πούμε τώρα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό να μην αυτοδικαιωνόμαστε, να μην λέμε όλα είναι καλά στην εκκλησία μας, όλα είναι καλά στη ζωή μας, όλα είναι καλά στην οικογένειά μας. Έχουμε χάσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Και από τη στιγμή που τα χάνουμε και αυτοδικαιωνόμαστε, είτε γιατί μας ευλογεί τη δουλειά μας ο Θεός, σε εισαγωγικά, είτε γιατί αυξάνει η Εκκλησία,
και πάλι σε εισαγωγικά, να σκεφτούμε ότι από τη φαρδιά πύλη πολλοί είναι οι ευρισκόμενοι. Στη στενή πύλη είναι ολίγοι ευρίσκοντες. Άρα λοιπόν ας μην πούμε λοιπόν και εμείς ποτέ μέσα μας, με τη χάρη του Χριστού, ο Θεός να μας βοηθήσει, αυτή τη λέξη «καλά πάμε». Αυτό που λέγε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι «βοήθησέ μας Κύριε να πάμε καλά». Ελέησέ μας Κύριε, γιατί αν δεν έρθει το ελαιό σου, η χάρη σου, η βοήθειά σου, εμείς θα τα κάνουμε χάλια τα πράγματα. Τελικά ο Προτεσταντισμός, κυρίως κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, τίνει και δείχνει ότι αποτελεί πλέον τον τρίτο πόλο της χριστιανικής πίστης, όχι μόνο όμως θρησκευτικά, όπως και μερικούς αιώνες νωρίτερα, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής. Έχει πάρει δηλαδή ένα σημαντικό μερίδιο τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, σε οικονομικές οργανώσεις, αλλά και στην άσκηση πολιτικής. Μάλιστα, μετά κυρίως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο διεθνισμός γίνεται παγκοσμιοποίηση, όταν το διεθνές γίνεται παγκόσμιο, το αυτό που λέμε international γίνεται globalization πλέον, βλέπουμε ότι πρωτοστατεί σε αυτή την κίνηση ο Προτεσταντισμός. Μάλιστα λέει και φτάνει στο σημείο πλέον, διαβάζω από ένα βιβλίο του Χόλεν Γουέγκερ, του 76 είναι το βιβλίο, του 76. Δεν έχουν δηλαδή ακόμα λάβει χώρα σε εξέλιξη κάποιες άλλου είδους πολιτικές, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Στη ΣΥΠΑ, εκκλησίες υιοθετούν κοσμικές συμπεριφορές και τακτικές, αναπτύσσουν εθνικιστικές τάσεις και εξαγιάζουν πολεμικές εκστρατείες όπως οι Καθολικοί τον 9ο και τον 10ο αιώνα. Σύγχρονοι ταυροφόροι. Και αυτός ο άνθρωπος έχει μπροστά του σαν δεδομένο τον πόλεμο του Βιετνάμ και τον πόλεμο της Κορέας. Όχι τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, όχι τον πόλεμο του Κόλπου, όχι τον πόλεμο του Αφγανιστάν, όχι άλλου είδους πολέμους και εκστρατείες, που αυτό δεν μέφομαι την πολιτική των ανθρώπων, απλά γιατί δεν με ενδιαφέρει. Προσεύχομαι μόνο ο Θεός να φυλάει τον κόσμο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί πριν τη ΣΥΠΑ ήταν κάποιος άλλος. Απέναντι στη ΣΥΠΑ ήταν κάποιος άλλος. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δυστυχώς ο κόσμος και η θρησκεία ξανά συναντιόνται και ταυτίζονται. Αυτό που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, όπως το Βυζάντιο, η ιεραρχία, η τάξη, η λειτουργία ακόμα, η πολιτική ήταν αντίστοιχη με την κοσμική. Στην Καθολική Εκκλησία υπερκέρασε σε πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό μιλούσαμε για παποκεσαρισμό και αντίστοιχα για κεσαροπαπισμό. Τώρα βλέπουμε ότι στη σύγχρονη ιστορία μυστικοσύμβουλοι προέδρων και πρωθυπουργών είναι οι ψηλά ιστάμενοι ιεροκήρυκες και Απόστολοι. Πάντοτε παίρνουν τη συμβουλή τους και την οδηγία τους για θέματα μείζωνα, που από αυτές τις αποφάσεις εξαρτώνται ζωές ανθρώπων, και μάλιστα έχει αναφερθεί και παλαιότερα και σε τηλεοπτική έρευνα ότι υπάρχουν εκστρατείες πολεμικές οι οποίες έχουν γίνει προκειμένου να διευκολύνουν την έλευση του Χριστού. Κινήσεις πολιτικές που έχουν κόστος ανθρώπινες ζωές και ψυχές, τι πλάνη, μόνο και μόνο για να έλθει η Βασιλεία του Χριστού, η μεγίστη των πλανών. Άρα δηλαδή, αγαπητέ Χάρη, λες και ομολογούμε όλοι μας ότι πλέον η διαμαρτύρηση, ο πεντηκοστιανισμός, οι εκκλησίες πεντηκοστής, που δεν είναι πλέον το κίνημα αυτό το αγνό της πεντηκοστής στις αρχές του 20ου αιώνα, έχει πάρει πια στα χέρια του όχι μόνο τον χριστιανισμό σαν διασκέδαση, όχι μόνο τον χριστιανισμό σαν απόλαυση, όπως είπαμε, όχι μόνο τον χριστιανισμό σαν προβολή και σαν τάσεις πλεονεκτικές φιλοδοξίας ή ετεροδιδασκαλιών για να κάνουμε πιο φαρδιά λίγο τη στενή πύλη, αλλά μπαίνουν πια επιπλέον και στο επίπεδο της εξουσίας των κρατών. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το έχουμε δει στην ιστορία μετά την Αποστολική Εκκλησία,
το έχουμε δει στην ιστορία στο Μεσαίωνα, όπου η Παπική Εκκλησία ήταν πρωτεύων παράγων, πρωτεύοντας παράγοντα, ούτε συζήτηση, άσκηση εξουσιών και πειραιών. Τώρα βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει και στον 20ο αιώνα, μέσα από τη διαμαρτύρηση αλλά και τον πεντηκοστιανισμό. Είναι πολύ εύστοχος αυτός ο διαχωρισμός που έγινε. Από τη μία πλευρά είναι η ανάγκη για εσωτερική κάθαρση, η εκοσμίκευση, η πορνεία, τα... Η εσωτερική απόλαυση θα έλεγα, ναι, περισσότερο. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται μετάνοια, επιστροφή και κάθαρση. Το άλλο όμως έχει στοιχεία διαπλοκής, έχει στοιχεία διασύνδεσης. Πλέον δεν είσαι εσύ κύριος του εαυτού σου και εξαρτάται από τις δικές σου επιλογές, κύριε επιμένα, κυρία Εκκλησία, κύριε Χριστιανέ, το τι θα κάνεις, αλλά πλέον μπαίνεις σε ένα άλλο επίπεδο, που μερικά πράγματα πλέον δεν εξαρτώνται από σένα. Έχεις δώσει και έχεις πάρει. Είναι θέμα συνδιαλλαγής πλέον. Άρα μπαίνουμε σε διαπλοκές εξουσίας, σε διαπλοκές οικονομικές, σε διαπλοκές συμφερόντων εγγένεια. Είναι δρόμος χωρίς επιστροφή αυτός. Είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό, δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο της Εκκλησίας στην Ασούζα. Και αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο, αλλά είναι και πολύ 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 ελκυστικό, πάρα πολύ ελκυστικό. Για το να σου προσφέρει κάποιος εξουσίες, δυνάμεις, πλούτη. Η αλαζονία αυτό, του βίου. Βέβαια, και αυτό να είναι ο Χριστός, είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Πολλοί άνθρωποι θα θέλανε ένα Χριστό που να τους προσφέρει αμύθιτα πλούτη, μεγάλη εξουσία, μεγάλη δύναμη, κυριαρχία. Αυτή όμως είναι, αγαπητά μου αδέρφια, φίλοι και φίλες, είναι η πειρασμή του διαβόλου, που όταν ο Κύριός μας οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο στον πειρασμό, ο διάβολος του πρόσφερε. Τι του πρόσφερε? Πρώτον, λέγει η Γραφή, του είπε, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών, δια μην προσκόψει προσλήθον τον πόδα σου. Δηλαδή, του δίνει τέτοια δύναμη και εξουσία που είσαι θαυματοποιός, μπορείς να κάνεις τα πάντα, έχεις εξουσία μεγάλη, την οποία μάλιστα σου δίνει ο Θεός. Βέβαια, ο Κύριος μας νίκησε το διάβολο λέγοντας, είπα αγιο πίσω μου σατανά, γιατί είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεό σου. Αλλά το πιο φοβερό είναι όταν τον παραλαμβάνει ο διάβολος τον Κύριό μας επάνω σε ένα όρος πολύ υψηλό και δείχνει σε αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών όλα τα βασίλεια. Φοβερό αυτό, την εξουσία, τη δύναμη, όλα τα βασίλεια και τη δόξα αυτών, και λέγει προς αυτόν, όλα αυτά θα στα δώσω εάν με προσκυνήσεις. Είναι ίσως η χειρότερη προσφορά του διαβόλου, πολύ ελκυστική. Όλα θα στα δώσω αν πάψεις να προσκυνάς τον Χριστό, αν πάψεις το Θεό, αν πάψεις να λατρεύεις το Θεό. Και ο Κύριος του είπε, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, Κύριον το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Και ειδικά άμα βάλεις μία προμετωπίδα που λέει Χριστός και κάνεις και όλα αυτά. Και μάλιστα όχι μόνο τα Χριστός και κάνεις, ο Χριστός με βοηθάει να τα κάνω, ο Χριστός μου δίνει εξουσία πάνω στον κόσμο. Ο Χριστός δεν δίνει τέτοια εξουσία, ο Χριστός δίνει εξουσία πνευματική, πάνω στα πνεύματα της πονηρίας, όχι πάνω στους ανθρώπους. Να εξουσιάζεις ανθρώπους, να σκοτώνεις ανθρώπους, να κυριαρχείς, να κατεξουσιάζεις, να καταδουλώνεις ανθρώπους. Ούτε βέβαια σου δίνει εξουσία πάνω σε πλούτη και σε υπάρχοντα και σε σπίτια μεγάλα. Αυτά είναι παγίδες του διαβόλου, προτάσεις και προκλήσεις του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό που λέτε, ο Μελ Τάρι, ένα συγγραφέας. Πόσο μ' αρέσει αυτό που ψάχνεις και βρίσκεις. στο βιβλίο του, σαν ένας ισχυρός άνεμος. Κολλάει πολύ με αυτό που λέτε. Γράφει τα εξής. Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες είναι το ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δύναμη του Θεού, ενώ αυτοί θέλουν να ζουν μέσα στην αμαρτία. Θέλουμε δηλαδή και τα δύο. Θέλουμε και εξουσία και αμαρτία. Θέλουμε και την εύνοια του Θεού και να μην αλλάζουμε. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν πολύ εύκολα σε αυτά τα οποία και εσείς μόλις περιγράψατε. Ο Θεός να μας φυλάει. Η αλήθεια είναι ότι τις έσχατες αυτές οι μέρες, λέει η Γραφή,
γιατί το προχωρήσαμε πολύ περισσότερο ίσως από αυτό το οποίο υπολογίζαμε στην αρχή. Τις έσχατες αμέρες, λέει η Γραφή, θα έρθουν καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από την πίστη. Και ξέρετε κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού? Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριον Ιησού Χριστό, να είναι ανάθεμα. Πολύ φοβερό αυτό. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Και ποιος είναι αυτός που αγαπάει το Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και ποιος είναι αυτός που δεν αγαπάει? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπώνε. Άρα αυτός που αφήνει τις εντολές του Χριστού, αν και τις ξέρει και δεν τις εκτελεί, μπαίνει πια σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν αγαπάνε τον Χριστό. Γιατί η αγάπη μας στον Χριστό δεν είναι συναισθηματική. Η αγάπη μας στον Χριστό είναι πνευματική προσέγγιση προς το Θείο, προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ένας που έλαβε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που ο Θεός τον ελέησε, τον ευλόγησε και φτάνει στο σημείο να λέει «Εγώ επλούτησα», όπως ο ποιμένας της Λαοδικίας, «και είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη κανέναν». Είναι φοβερό να σκέφτεται έτσι για τον εαυτό του. Με ευλόγησε ο Θεός γιατί πλούτησα, δεν έχω ανάγκη κανέναν και είμαι πολύ πλούσιος. Και μάλιστα να λέω ότι ο Θεός με έκανε. Ο Θεός με ευλόγησε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος στη δόξα της πνευματικής του ζωής, στην αρχή της Πεντηκοστής, στα πρώτα χρόνια της Πεντηκοστής, είπε «Εγώ αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά τι έχω, αυτό που έχω τούτο σου δίνω, ποιο έχω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Αυτό που είχε ήταν το όνομα του Χριστού, που ήταν η δύναμή του, ήταν ο πλουτισμός του, ήταν η ευλογία του, ήταν η δόξα του. Και έρχεται λοιπόν ο ποιμένας της Λαοδικίας και λέει «Είμαι πολύ πλούσιος». Πλούσιες εκκλησίες, μεγάλες εκκλησίες, πλούσιοι ποιμένες, πλούσιοι πρεσβύτεροι, με απεριόριστα υλικά συμφέροντα, αλλά και υπάρχοντα. Και ο Κύριος τους λέει «Εσύ λες ότι είσαι πλούσιος και δεν έχεις χρία κανενός, εγώ σου λέω ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Αυτό είσαι. Και κοίταξε να μετανοήσεις, γιατί αν δεν μετανοήσεις πρόκειται να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Θα σε εκβάλω δηλαδή από το σώμα μου βιαίως και επώδυνα». Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στυλιτεύοντας τέτοιου είδους καταστάσεις, εμείς δεν κηρύττουμε ένδια, δεν κηρύττουμε πτωχία. Βεβαίως και κηρύττουμε αυτάρκεια, βεβαίως και κηρύττουμε ότι όλα όσα έχει ο άνθρωπος, ο Θεός του τα δίνει κατά χάρη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αναφερθεί, υπάρχουν άνθρωποι ειλικρινείς, οι οποίοι είναι εύποροι. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό. Το Φιλίμωνα. Βέβαια, την περίπτωση, βέβαια, την κραυγαλαία αυτή, που πράγματι αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα χρήματά του στις Κολοσσές, στην Εκκλησία, στους αδερφούς, όπως υπάρχουν σύγχρονοι Φιλίμωνες σήμερα, οι οποίοι πραγματικά αυτά τα οποία τους πλούτησε ο Θεός, τα προσφέρουν για τη δόξα του Θεού. Και υπάρχουν και στην διαμαρτύρηση, στην ευρύτερη διαμαρτύρηση, υπάρχουν σε όλα τα δόγματα τέτοιου είδους προθέσεις και τέτοιου είδους προοπτικές για να μεγαλυνθεί το έργο, για να αυξηθεί το έργο, για να καλυφθούν ελλείμματα τα οποία παρουσιάζονται. Για να βοηθηθούν οι φτωχοί. Έτσι, αυτά είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως οι πολιτικές, οι τακτικισμοί είναι αυτά τα οποία προσδιορίζουν το λάθος του πράγματος. Η συνάφεια και η διαπλοκή με την κοσμική εξουσία, με τους τρόπους που μεταχειρίζεται, με τα χρηματιστήρια, με τις επενδύσεις, με όλα αυτά τα οποία άλλοι άνθρωποι, άλλες νοοτροπίες και άλλες φιλοσοφίες χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν, εάν αυτά χρησιμοποιηθούν από την Εκκλησία, τότε έχει χρεια κάποιος να εγκαλέσει την Εκκλησία που το κάνει αυτό. Και μάλιστα να ζητήσει από το Θεό μετάνοια ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή αυτό που λες πολύ ωραία, Χάρη, έχει άμεση σχέση με την πρόθεση και την επιθυμία του ανθρώπου. Όχι με την αυτάρκεια και με τη δοξολογία σε αυτά που ο Θεός τον ευεργέτησε και του χαρίζει.
Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι κάποιους ανθρώπους ο Θεός τους καλεί από τους πλούσιους. Παρόλο που ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι είναι πολύ δύσκολο οι πλούσιοι να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν έπαψε να λέει ότι το αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό στο Θεό. Και μάλιστα να χρησιμοποιεί τέτοιους ανθρώπους όπως τον Αρημαθέας, τον Ιωσήφ, που ήταν έντιμος, πλούσιος, βουλευτής. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία ο άνθρωπος ποιος είναι και τι είναι, αλλά ποια είναι η πρόθεσή του, ποια είναι η επιδίωξή του και πόσο αγαπάει τον Χριστό. Και όλα αυτά βέβαια τα λέμε για να δείξουμε την κατάντια που μπορεί να φτάσει μια πραγματικά νοζοπυρωμένη από το Πνεύμα του Άγιο Εκκλησία, εάν δεν προσέξει, και οι άνθρωποι βέβαια, όχι μόνο σαν Εκκλησία, και σαν άνθρωποι και σαν οικογένειες, αν οι άνθρωποι δεν προσέξουν να διαφυλάξουν τον αγιασμό τους, την καθαρότητά τους, την εξήτησή τους προς το Θεό, να διαφυλάξουν την ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού που είναι πολύ βασικό, να διαφυλάξουν την προσωπική τους σχέση με το Θεό. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο διαχωρισμό όμως, αγαπητέ Χάρη και Κώστα. Άλλο είναι η χαρισματική ζωή και άλλο είναι η πνευματική ζωή. Η χαρισματική ζωή είναι αυτή που ο Θεός κάνει στον άνθρωπο, χαρίζει στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Η πνευματική ζωή όμως είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι η καθαρότητά του, είναι ο αγιασμός του, είναι η προσευχή του, είναι η εξήτησή του. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Μα τελείως διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό για τους χαρισματικούς τι λέει ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι όταν θα κλείσει η πόρτα, πολλοί θα πούνε. Όταν δεν θα μπορούν να εισέλθουν με την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν το όνομα της σου προφητεύσαμε, εν το όνομα της σου κάναν θαύματα πολλά, εν το όνομα της σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Και ο Κύριος τι θα τους πει? Φύγετε οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Είναι φοβερό. Επομένως λοιπόν αυτό το οποίο είναι απαιτείται και είναι αναγκαίο είναι τελικά η χαρισματική ζωή με την πνευματική ζωή να ταυτιστούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, και να ταυτιστούν. Με ποιον τρόπο? Με το να προσχωρήσει η χαρισματικότητα στην πνευματικότητα. Και το αντίστροφο, η πνευματικότητα στη χαρισματικότητα. Ναι, λέω να προσχωρήσει η χαρισματικότητα στην πνευματικότητα με την έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος ζει μέσα στην αγιασμό, στην καθαρότητα, τότε εκεί πλέον ο Θεός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει καθαρά και να είναι μια καθαρή σάλπιγγα. Διότι στην άλλη περίπτωση, όπως και εσείς αναφέρατε, έχει χάρισμα, αλλά τελικά. Το θέμα είναι τι λέει αυτό το χάρισμα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω και κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Όταν η Εκκλησία χάσει το ζήλο, τη φωτιά, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όλα αλλάζουν. Δεν αλλάζει μόνο η προσευχή. Δεν αλλάζει μόνο η επέμβαση του Θεού δια Πνεύματος Αγίου με τα χαρίσματα και με τις δυνάμεις. Πάλι πάσα μου δίνεται. Αλλάζει και το κήρυγμα όμως. Δηλαδή το κήρυγμα πια πάβει να έχει τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Γίνεται μια κοσμική διάλεξη. Γίνεται μια θεολογική διάλεξη, μια έκφραση απόψεων με λογική, με σωστά. Αρχή, μέση, τέλος. Αλλά αυτό όμως το κήρυγμα που δεν είναι κήρυγμα δεν σώζει. Δεν σώζει. Γι' αυτό και οι εκκλησίες οι οποίες έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση να κάνουν κυριακάτικα κηρύγματα στην πραγματικότητα διαλέξεις, φθήνουνε. Δηλαδή δεν προσθέτει ο Χριστός στην εκκλησία και όσοι είναι μέσα στην εκκλησία χλιαραίνοντας αποβάλλονται από το σώμα του Χριστού. Και έτσι πάβει να είναι εκκλησία πια αυτό, αλλά είναι μια συνάθρηση ανθρώπων θρησκευωμένων. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτό απαντάται σε όλα τα δόγματα. Συναθρήσεις θρησκευωμένων ανθρώπων που επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους και την ύπαρξή τους και διεκδικούν δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους αντί να δίνουν τη δόξα στο Θεό. Ο Τζον Τάνμουρ το 1916 το Νοέμβρη στο Later Rain Evangel γράφει τα εξής: «Η συγκέντρωση πλήθους δεν είναι το παν. Μπορεί να έχεις πλήθη και ακόμη να μην έχεις εκπληρώσει τον σκοπό του Θεού. Υπάρχουν πολλοί που συγκεντρώνουν πλήθη, αλλά η δύναμη του Πνεύματος δεν εκδηλώνεται ανάμεσά τους». Αυτό είναι. Το να κινηθεί ο Θεός ανάμεσά μας, αυτό είναι που μετράει, λέει συγκεκριμένα. Διότι ο Κύριος λέγει: «Εγώ θα οδηγήσω και θα διδάξω αυτούς την οδόν που θα πορευθούν, οι οφθαλμοί μου θα τους οδηγούν
και συνεχίζει λέγοντας: «Έτσι ας πάμε στο μέρος που θα συναντήσουμε τον Θεό προσωπικά και ας πορευτούμε προς Αυτόν». Το ζητούμενο λοιπόν είναι το Πνεύμα το Άγιο να πάρει την πακέτα. Αυτό είναι. Το ζητούμενο είναι ο Θεός να κινηθεί ανάμεσά μας και αυτό, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν μπορεί να γίνει με στρογγυλεμένες διαλέξεις, οι οποίες στην ουσία στερούνται πολλές φορές και ταυτότητος, έτσι, γιατί το να προσπαθούμε να τα στρογγυλέψουμε με σκοπό να αρέσουμε στο ακροατήριο, αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Χριστός. Βλέπουμε στον προφήτη Ιερεμία που λέει «Τι είναι το άχυρον προς το σύτον». Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά. Αμήν. Όλοι μπορούν να διακρίνουν το άχυρον το σύτον. Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού ο γνήσιος από τον στρογγυλεμένο. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Ο λόγος του Θεού έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια αγαπολογία και μια επιοικολογία όπως την ΕΣΔΙ ισχυρίζονται. Ο λόγος του Θεού έχει αγάπη και έχει και επίοικια, αλλά δεν είναι αυτό που λένε όμως. Ο λόγος του Θεού έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ. Δηλαδή βάζει φωτιά στα μπατζάκια του ανθρώπου, στη συνείδηση. Δεν είναι όπως, δεν είναι ως η σφύρα η κατασυντρίβουσα τον βράχο. Δηλαδή τι κάνει, μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αν ήταν έτσι, ποτέ δεν θα έχει σωθεί η Σαμαρίτσα. Τη Σαμαρίτσα δεν τη είπε ο Κύριος, ξέρεις, αγαπάω και είμαι επίοικης. Μήπως δεν είναι επίοικης. Δεν την αγαπούσε. Μήπως δεν την αγαπούσε. Αλλά τι πάει και τη λέει. Καλά λες. Πέντε άντρες έχεις και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Τη είπε την αλήθεια. Την επώδυνη την αλήθεια. Την αμαρτία της. Βεβαίως. Γιατί άμα δεν την φέρει, δεν την φέρει ενώπιον της αλήθειας, πώς θα έρθει σε συντριβή η καρδιά της. Ο Θεός να μας φυλάει. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καθώς πέρασε η ώρα μας, τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη. Μέχρι τότε ο Θεός σας ευχόμαστε, ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, με κάθε ευλογία που είναι πνευματική στα υπουράνια, δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.